τώρα στο χώρο της υγείας. Έχουμε ένα περιστατικό το οποίο φανερώνει, ένα κόμμα δηλαδή, που φανερώνει τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στην Λέσβο. Εκτυλίχθηκε στο Πλωμάρι όταν μια γυναίκα αγρότησα έσπασε το πόδι της κατά τη διάρκεια εργασιών στο χωράφι και έπρεπε άμεσα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το πώς έγινε η μεταφορά της θα μας το πει η Μαρία Τζινέλη. Μαρία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Μυτιλίνη. Τα αυξημένα προβλήματα στον χώρο της υγείας στην περιφέρεια, όπως είπες, αναδεικνύονται και ακόμη μια φορά από το περιστατικό που είχαμε χθες στο Πλωμάρι της Λέσβου, όταν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου. Μια αγρότησα που τραυματίστηκε μέσα στο χωράφι, καθώς ακινητοποιημένα λόγω βλάβης είναι και τα δύο ασθενοφόρα του κέντρου υγείας της περιοχής. Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό του κέντρου υγείας και παραλήφθη στα μισά της διαδρομής προς τη Μυτιλίνη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς το συγκεκριμένο περιστατικό δεν εγκυμονούσε κινδύνους για τη ζωή της γυναίκας. Τρέμουν όμως οι κάτοικοι της περιφέρειας τι θα γίνει σε ένα περιστατικό που είναι πιο σοβαρό. Πολύ πιο σοβαρό και χρειάζεται, ναι. Χρειάζεται να εκμεταλλευτούμε όλο το χρονικό περιθώριο μέχρι να φτάσουμε στο νοσοκομείο. Πες μας όμως λίγο, εκτός από αυτού του είδους το πρόβλημα, που πρέπει οπωσδήποτε να επιδιορθωθούν τα δύο αυτά ασθενοφόρα για να μπορούν να εκτελούν τις υπηρεσίες που πρέπει, στο νησί παραμένουν τα κέντρα υγείας ολόκληρου του νησιού χωρίς πετρέλαιο. Έχουμε σοβαρότατα προβλήματα στο θέμα των ασθενοφόρων στα κέντρα υγείας. Έχουμε την έλλειψη πετρελαίου. Έχουμε πρατηριούχους που δεν θέλουν να τροφοδοτήσουν τα κέντρα υγείας, τα αγροτικά ιατρία, με πετρέλαιο, αν δεν πληρωθούν με την παράδοση του πετρελαίου. Έχουμε κέντρα υγείας τα οποία δεν έχουν προσωπικό για το ασθενοφόρο. Στο κέντρο υγείας Πλωμαρίου, μιας που ασχολούμαστε με την συγκεκριμένη περιοχή σήμερα, τρεις κενές θέσεις υπάρχουν και μάλιστα χρειάστηκε να μετακινηθεί ένας οδηγός ασθενοφόρο από άλλη περιοχή για να μπορέσουν να βγουν οι βάρδιες. Άρα και, και να διορθωθούν τα ασθενοφόρα, χρειάζονται οδηγούς για να το οδηγήσουν. Ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Η έλλειψη του προσωπικού είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα. Όσον αφορά το θέμα του ασθενοφόρου στο Πλωμάρι, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, το ΕΚΑΒ προθυμοποιήθηκε και παραχώρησε ένα όχημα να σταθμεύει στη συγκεκριμένη περιοχή, μια δύσκολη, δύσβατη στην πρόσβαση περιοχή, και μάλιστα με πάρα πολύ κόσμο. Να σας πω επίσης ότι βρίσκονται δύο ολοκένουργια ασθενοφόρα στην αυλή του Βοστάνιου Νοσοκομείου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Περιμένουν να πάνε στην έδρα τους, στο κέντρο υγείας Πολυκνήτου και στο κέντρο υγείας της Άντισσας. Έμειναν για αρκετό καιρό μέσα στην αυλή του νοσοκομείου. Έγινε και πολλές φορές θέμα στα μέσα ενημέρωσης εδώ του νησιού. Να σας πω μόνο ότι, όπως μας είπε σήμερα το πρωί ο εκτελών χρέη διοικητού του νοσοκομείου Μυτιλίνης, ότι είναι θέμα πια ημερών. Πήραν τις πινακίδες τους και θα πάνε, θα φτάσουν στις έδρες. Ελπίζουμε να έχουν και οδηγούς να τα οδηγήσουν αυτά τα ασθενοφόρα και να μην συμβεί κάτι που να χρειαστούν την μετάβαση των σοβαρών περιστατικών στη Μυτιλίνη.